die Finanzminister das Programm frei. Εάν, όπως καταλάβατε όλοι, το Σάββατο το Eurogroup είπε το OK, τότε την Κυριακή 28 θα αποφασίσουν και θα δώσουν και το χρόνο και τα κονδύλια τα οποία απαιτούνται. Αυτό το οποίο έχει ζητηθεί είναι να υπάρξει η διατύπωση και η συμφωνία γύρω από ένα τρίτο πρόγραμμα. Εμείς κάναμε κάποια σχόλια και είπαμε 40 μέρες, αλλά εδώ πέρα δεν έχουμε πει ποιος θα είναι ο χρόνος ακριβώς. Πάντως, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι στην περίπτωση αυτή που θα υπάρξει το τρίτο πρόγραμμα θα μπορέσει να δώσει χρήματα. Πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα στο οποίο θα βασιστούμε, λέει ο Αυστριακός Καγκελάριος, και τότε θα βρεθούν και τα χρήματα τα οποία απαιτούνται. Τα χρήματα τα οποία απαιτούνται ώστε να δοθεί και η ELA προς την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή το χρειάζεται πραγματικά, για να μπορέσει να υπάρξει ρευστότητα για τη χώρα την οποία τη χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Εάν δεν υπάρξει πρόγραμμα, τότε χωρίς αμφιβολία δεν θα υπάρξουν γέφυρες μέχρι το οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα. Γι' αυτό εμείς έχουμε πει ότι αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος ή ένας γόρδιος δεσμός, άκουσα. Πάντως έτσι αλλιώς δεν μπορέσαμε να βρούμε σήμερα λύση. Γιατί έπρεπε να έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση από την Ελλάδα την οποία θα συζητήσουμε. Χωρίς συγκεκριμένη πρόταση, και εδώ και 4 μήνες αυτή τη συζήτηση παρακολουθώ, έχουμε ένα βήμα προς το πρόγραμμα και είμαστε και πιο κοντά, αλλά ξαφνικά φεύγουμε πίσω από το πρόγραμμα. Και σήμερα, εν πάση περιπτώσει, πάλι δεν είχαμε κάτι το συγκεκριμένο, πάλι δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια συζήτηση. Δεν μπορούσαμε λοιπόν να πούμε, άρα εδώ λύνουμε το γόρδιο δεσμό ή φτάνουμε σε ένα συμπέρασμα. Δεν είχαμε και άλλη μία φορά τίποτα το συγκεκριμένο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, εάν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία, τότε εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ σαφής εικόνα, και υπάρχει αυτή η σαφής εικόνα, δεν προτιθέμεθα να δώσουμε επιμήκυνση στο οποιοδήποτε πρόγραμμα. Η Κυριακή είναι η μέρα των αποφάσεων. Εάν δεν υπάρξουν συμφωνίες, δεν υπάρχει ένα λεγόμενο plan B, ή το έχουμε προετοιμάσει, αλλά είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι... Και μπορώ να το πω και για πάρα πολλούς όλους, είναι κάτι το οποίο δεν το επιθυμώ να γίνει, αλλά είναι μια πραγματικότητα ότι στην περίπτωση αυτή την Κυριακή οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπανε ότι πρέπει πραγματικά να έχει προετοιμαστεί ένα plan B. Αν μέχρι την Κυριακή όλα πάνε καλά, αν όλοι έχουν πει ότι το πρόγραμμα είναι καλό, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονομικών το έχουν δεχθεί και οι γέφυρες υπάρχουν, τότε χωρίς αμφιβολία θα μπορούσαμε μέχρι και να πούμε ότι δεν θα συζητήσουμε την Κυριακή και ο καθένας μας στο σπίτι του θα μπορεί να εορτάσει. Αλλά αυτή η ημερομηνία της Κυριακής θα υπάρχει. Αν δηλαδή έχουμε συνεδρίαση κορυφής, τότε μπορεί πραγματικά να έχουμε και μία διαφορετική απόφαση. Δεν θα συνεδριάσουμε οι 19, αλλά οι 28, διότι αν δεν υπάρχει πρόγραμμα για την Ελλάδα, τότε θα συνεδριάσουμε για να αποφασίσουμε για ανθρωπιστική βοήθεια. Ένα πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας προγραμματίζεται, απαιτεί να είναι όλοι παρόντες για να μπορέσουμε να δώσουμε, γιατί είναι κονδύλια τα οποία θα δώσουν και 28 για να καλύψουν τις ανάγκες. Πολύ ενδιαφέρον.